Πάω στον οικονομολόγο, κυρίε και κύριοι, και γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη Καζάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Πολύ καλημέρα σα. Καλημέρα. Έτσι, ένα σχόλιο θα ήθελα για αυτό που ξεκινάμε. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμο και κυρίω θα έλεγα, κύριε Καζάκη, ένστολοι, οι οποίοι βέβαια βλέπουν τη ζωή του να μαυρίζει μέρα με την ημέρα, όπω και των υπολείπων Ελλήνων, αν μη τι άλλο ανθρώπων οι οποίοι χρειάζεται κάθε 2, 3, 4 χρόνια να μετακινούνται με τι οικογένειέ του. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Ναι. Τι γίνεται, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία των ενστόλων? Ένα σχόλιο θέλω και μία εκτίμηση. Μέχρι τη διάλυση, ολοκληρωτική διάλυση. Διάλυση του στρατού. Είναι προσπάθεια εξαναγκασμού σε αναγκαστική παρέτηση, ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων να παραιτηθούν, είτε για να βρουν δουλειά ως μισθοφόροι, είτε απλούστατα αξιοποιώντας τις προβλέψεις, όσο υπάρχουν ακόμη αυτές, της πρόορης συνταξιοδότησης. Ο στόχος είναι να διαλυθούν παντελώς οι ενόπλες δυνάμεις. Τι λέτε? Αυτός είναι ο στόχος, διότι δεν μπορείς να έχεις ενόπλες δυνάμεις σε ένα προτεκτοράτο. Α, μάλιστα. Στόχος λοιπόν η διάλυση των ενόπλων δυνάμεων. Και σε τι θα συμφέρει αυτό? Κοίταξε να δείτε, πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν μισθοφορικά σώματα στην Ελλάδα εναντίον του ελληνικού λαού όταν υπάρχουν ενόπλες δυνάμεις? Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να τηρήσουν τον όρκο τους και το εθνόσημο που φορούν. Ενδεχομένως. Που το κάνουν, που θέλουν να το κάνουν, που το υπερασπίζονται καθημερινά. Από ό,τι φαίνεται εκ των πραγμάτων, είναι προφανές ότι η εξουσία και κυρίως τα ξένα αφεντικά δεν εμπιστεύονται τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είναι έτσι, κοντά στο Γιουσουφάκι δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι επιρρεπής τουλάχιστον στον αθμό που θέλουν τουλάχιστον. Δεν είναι επιρρεπής στο να σκύβουν την πλάτη τους και ούτε να αποδέχονται τη μετατροπή της χώρας σε αποικία. Και έτσι θέλουν να τη διαλύσουν. Έτσι θέλουν να τη διαλύσουν. Τώρα μου στέλνουν ένα μήνυμα, δεν το γνωρίζω. Πέστε μου κάτι εσείς. Τι εκδήλωση έξω από τη Δημαρχία είχατε? Τι ήτανε, τι έγινε? Όχι, δεν είναι, είναι προβλέπεται να γίνει. Α. Προβλέπεται να γίνει. Πού, για πέστε μου. Στην Ιντοσόδημο Αλεξανδρούπολης. Πότε? Εμείς θα τα μαθαίνουμε τελευταία στιγμή, να είναι δυνατόν. Νομίζω θα το ανακοινώσει ο ίδιος ο Δήμος. Α, θα το ανακοινώσει ο Δήμος. Ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος θα είναι μετά ακριβώς από το Πάσχα θα είναι. Σας επιβάλαμε, κύριε Καζάκη, σας επιβάλαμε. σας επιβάλαμε πλέον. Και θα είναι, θα είναι μια δική μου ομιλία, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω και ελπίζω να μην προκαταλαμβάνω καταστάσεις. Ναι. Θα είναι μια δική μου ομιλία σχετικά με τις ΕΟΣ. Με τις ΕΟΣ. Τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Ναι. Στα πλαίσια της συνολικής κινητοποίησης που γίνεται, πανθρακικής κινητοποίησης που γίνεται. Με πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δημάρχου του ενάντια στην εγκατάσταση του χρυσού. Α, σε αυτό το. Στην περιοχή. Μάλιστα. Στο χρυσό, πώς στακίστε, ένα σχόλιο θέλω. Προφανώς είμαι ενάντια στον τρόπο που γίνονται και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι βεβαίως ότι τα κοιτάσματά μας θα πρέπει να τα χαρίσουμε ή ότι δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Αλλά θέλει σχέδιο και θέλει πρώτα και κύρια προτεραιότητες τα οποία υπακούν στο συμφέρον του ελληνικού λαού. Και όχι σε οποιοδήποτε τυχοδιώκτη που έχει μετόχους την Goldman Sachs ή την Deutsche Bank, γιατί αυτό είναι η πίσω από την Eldorado. Λοιπόν, να έχετε εδώ πέρα να αξιοποιήσει τι, όχι τόσο το κοίτασμα, το οποίο απλά θα καταστρέψει την περιοχή μόνο και μόνο για να φανεί ότι ψάχνει για χρυσό, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θα κάνει είναι να παίξει με μετοχές και ομόλογα στις αγορές. Μετοχές και ομόλογα στις αγορές, αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο λόγος. Σήμερα οι μεταλλευτικές εταιρείες, ιδιαίτερα χαλκού, χρυσού και άλλων ημιπολίτιμων ή πολύτιμων μετάλλων, είναι αυτός ο ρόλος. Παίρνουν πολύ περισσότερα λεφτά με το να δημιουργούν προσδοκίες ή φούσκες τεράστιων δίθεν κοιτασμάτων χρυσού. Βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα, αν έμενε εκεί, δεν θα μας απασχολούσε και πολύ. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι ότι για να δείξουν ότι δίθεν έχουν ένα τεράστιο κοιτασμά, δεσμεύουν ολόκληρες περιοχές, τις οποίες κάνουν ανοιχτό όριγμα. Το οποίο ανοιχτό όριμα σημαίνει φτιάχνουν μια τρύπα, ας πούμε, διαμέτρου 2 ή 3 χιλιόμετρων. Ναι. Και καταστρέφουν ολόκληρη την περιοχή προκειμένου να δείξουν ότι έχουν ένα τεράστιο κοίτασμα το οποίο θα το πουλήσουν διεθνείς αγορές μέσω των μετοχών τους και των ομολόγων που εκδίδουν. Επειδή ο κόσμος ρωτάει και ρωτάει συνεχώς, προσπαθώ να κάνω σούμα όλες αυτές τις ερωτήσεις και να θέσω έτσι ένα βασικό ερώτημα. Κατά την εκτίμησή σας, μέχρι το τέλος της χρονιάς, τι πρόκειται να δούμε? Γιατί ακούσαμε χθες το Στουρνάρα να μας λέει ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, πάρα πολύ,
Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πλέον το 13 τελειώνει η ύφεση, μπαίνουμε σε άλλο στάδιο. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπιστέψεις, κοιτάς από εδώ από εκεί, δεξιά-αριστερά, και ο σύνδεσμος βιομηχάνων που σου λέει και το 14 χάλια η κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, δεν το λέει μόνο ο σύνδεσμος βιομηχάνων, απλά καθυστερημένα, απλά ομολογεί αυτό που λένε όλοι οι οικονομικοί αναλυτές στον κόσμο. Ακόμη και το Δέλτα Νιτάφ, στη νέα έκθεση που θα δημοσιοποιήσει, θα δείτε που θα αναπροσαρμόσει προς τα κάτω τις προσδοκίες του. Κοιτάξτε να δείτε, όταν αυτή τη στιγμή όλες οι μεγάλες οικονομίες συσσωρεύουν χρυσό, τεράστιες ποσότητες χρυσού. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν τρομακτική επιδείνωση κρίσης. Όχι απλά μια κρίση που θα κατρακυλήσει τέλος πάντων τις οικονομίες προς τα κάτω. Μιλάμε για βάθεμα της κρίσης. Σήμερα διάβαζα ένα δημοσίευμα που αφορούσε το Τέξας. Την πολιτεία του Τέξας, η οποία διεκδικεί να αποσπάσει το χρυσό από το Fort Knox. Δηλαδή να πάρει το δικό της χρυσό, τον πολιτιακό χρυσό, από το κεντρικό θησαυροφυλάκιο των ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε που έχουμε οδηγηθεί. Δηλαδή, ακόμη και η συνοχή των ΗΠΑ κάτω από τις τέτοιες συνθήκες κρίσης είναι υπό απειλή. Να θυμηθούμε ότι οι 7 πολιτείες, νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, που σήμερα είναι η υπορεπουμπλικανική εκπροσώπηση, μάλιστα τελείως τυχαία είναι αυτές οι πολιτείες που ξεκίνησαν τον εμφύλιο τους τα 1860, έχουν κάνει αίτηση αποσκέπτησης από τις ΗΠΑ. Μάλιστα. Όταν σε τέτοιες λοιπόν συνθήκες, μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν συζητάμε τώρα για την Ευρωζώνη, όπου για παράδειγμα ήδη το καμπανάκι χτυπάει πολύ έντονα για την Ολλανδία. Πλέον η Ολλανδία αρχίζει και βουλιάζει στο ιδιωτικό της χρέος. Η Ολλανδία. Η Ολλανδία. Η δορυφόρος χώρα της Γερμανίας. Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι η Γερμανία δεν μπορεί να κάνει πολλά για να τη διασώσει, και έτσι θα αρχίσει και εκεί η λογική του κανιβαλισμού. Δηλαδή, θα αρχίσει η Γερμανία να κανιβαλίζει και την Ολλανδία, όταν πλέον η επιδείνωση της ύφεσης θα είναι τέτοια που δεν μπορεί να κάνει κάτι για να την υποστηρίξει. Εμείς που πάμε, Γαλλία, κύριε Καζάκη. Εμείς έχουμε σκουπεδωθεί. Εμάς μας έχουν κόψει φέτες και απλά τώρα προσπαθούν να μας το πουλήσουν η ιστορία. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα στάθμητο παράγοντα που ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί. Και αυτός είναι ο λαϊκός παράγοντας. Δεν έχει εκδηλωθεί. Και αυτό φοβούνται όλοι. Τον τρέμουν όλοι. Φοβούνται πώς θα αντιδράσει ο κόσμος σε κάποια στιγμή. Πώς θα αντιδράσει ο λαϊκός παράγοντας. Διότι δεν ελέγχεται. Προσέξτε να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ποιος θα περίμενε από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι πριν 2 μήνες, 3, ότι το κεντρικό τους θέμα τώρα, άσχετα με το πώς το συζητάνε, είναι ευρώ ή δραχμή. Ναι. Όλη η συζήτηση είναι εκεί. Βεβαίως ο τρόπος που την κάνουν τη συζήτηση δεν είναι και ιδιαίτερα καλής πληροφόρησης. Ωστόσο είναι υποχρεωμένα πλέον να παίρνουν στα σοβαρά αυτό που ένα μεγάλο κομμάτι του λαϊκού παράγοντα, εν είδη μπετών αρμέ, έχει πιστεί. Για το οποίο έχει πιστεί. Δηλαδή, αν δεν φύγουμε από αυτή την Ευρωζώνη, δεν υπάρχει περίπτωση σωτηρίας. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πλέον έχει πιστεί. Το ερώτημα είναι πόσο, βέβαια, οι δημοσκοπήσεις το ανεβάζουν από 35 μέχρι 55. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτό το κομμάτι του κόσμου που έχει πιστεί είναι μπετόν αρμέ. Γιατί κανένας δεν μπορεί να το πείσει για κάτι άλλο. Ενώ αντίθετα, το υπόλοιπο κομμάτι που ταλαντεύεται, φοβάται, αναρωτιέται και όλα αυτά τα πράγματα, καθώς επιδεινώνεται η ύφεση, καθώς θα βλέπει το πλήρες αδιέξοδο μέσα στο οποίο το έχουν βυθίσει, το μόνο που θα κάνει είναι να περνάει στην άλλη μεριά. Γι' αυτό και βλέπουμε όλη αυτή τη στροφή, τη δίθεν στροφή, ώστε να εγκλωβίσουν πάλι τον κόσμο και το δίλημα, ευρώ ή δραχμή, στην αντιμνημονιακή φιλολογία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει αυτό πλέον. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτό πιστεύω και εγώ. Και αυτό φοβούνται. Προσέξτε να δείτε τώρα, αν μπείτε ας πούμε στο ΛΙΑΜΕΠ σήμερα. Τελείωσα στο site και σας το προτείνω. Έχει ενδιαφέρον και για την εκπομπή σας. Θα δείτε εκεί ότι έχει αναρτήσει μια μελέτη, ένα σενάριο για το πώς θα εξελιχθεί η Ευρωζώνη, τα 6 σενάρια της Ευρωζώνης, που είναι από το ίδρυμα Έμπερτ, το γερμανικό ίδρυμα Έμπερτ. Διαβάστε τα σενάρια, σας σηκωθεί τρίχα. Σούμα τι λέει, έτσι, ουσιαστικά. Σούμα λέει, είτε καταστρεφόμαστε, είτε καταστρεφόσαστε, είτε ακολουθείτε τη λογική της Γερμανίας που λέει πολιτική ένωση. Που σημαίνει δηλαδή ότι καταργούνται τα εθνικά κράτη στην Ευρωζώνη, οι λαοί μετατρέπονται σε μετανάστες σε μια ενιαία, μεγάλη, ευδιευρυμένη αγορά υπό την κυριαρχία της Γερμανίας και βεβαίως τα τιμαλφί σας στο ταμείο μου. Τα τιμαλφί στο ταμείο. Εξάλλου μαζεύουν το χρυσό.
Βεβαίως. Και όχι τη μαθή, το εννοώ με την ευρεία έννοια. Έτσι, δηλαδή μπράβο. Και κινητές και ακίνητες αξίες. Ακριβώς. Ακριβώς. Μαζεύουν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Να σας ρωτήσω, αυτά τα οποία βγήκαν υποτίθεται στο φως της δημοσιότητας δεν τα ξέραμε. Ναι. Μόνο για την περίπτωση, δεν τα ξέραμε εντός εισαγωγικών. Μόνο για την περίπτωση των νησιών Κέιμαν, όπου βρέθηκαν και 107 offshore, λέει, ελληνικές, εκ των οποίων οι 4, λέει, είναι δηλωμένες. Ναι. Σε αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και να ακούσε χθες ότι 37 τρισεκατομμύρια είναι μόνο κατεθειμένα σε τέτοιους παραδείσους, όπου μέσα αυτά είναι και Έλληνες. Ναι. Και βλέπεις μια κυβέρνηση να κυνηγάει τον κατακαημένο. Βλέπω μπροστά μου τη φωτογραφία της γυναίκας που δεν μπόρεσε να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ και έπεσε λιπόθυμη. Πού θα πάει αυτή η ιστορία δηλαδή? Θα πάει ακόμη χειρότερα. Προσέξτε το νέο φορολογικό που συζητάνε, το νέο φορολογικό μέτρο που θα αντικαταστήσει το παλιό χαράτσι. Θα είναι ακόμη χειρότερο. Γιατί θα είναι ακόμη χειρότερο? Περιλαμβάνει δηλαδή περισσότερο κόσμο. Βεβαίως, περισσότερο κόσμο και επιπλέον περισσότερα ακίνητα. Περισσότερα ακίνητα. Περισσότερα ακίνητα. Εκτός σχεδίου και τα λοιπά. Τα εκτός σχεδίου, αυτά που δεν έχουν ηλεκτροδότηση, τα πάντα. Ακόμη και τα αγροτεμάχια. Ναι. Και μάλιστα οι αντικειμενικές τιμές θα είναι οι πλησιέστερες του εντός σχεδίου. Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτή τη συνθήκη είναι δυνατόν μπορεί να επιβιώσει νοικοκυριό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Από την άλλη μεριά, εσείς λέτε για τις offshore, οι οποίες βεβαίως δεν είναι 15.000 είναι όπως έχουν. Ξέρει καλά, πολύ καλά το Υπουργείο Οικονομικών πόσες είναι και κάλλιστα μπορεί να ξεμπερδέψουμε αυτό με μία πράξη, μόνο μία πράξη. Με το να τις καταργήσουμε. Δηλαδή στην ελληνική επικράτεια να μην επιτρέψουμε να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, είτε κινητά είτε ακίνητα, να δεσμευτούν από το ελληνικό δημόσιο και να έρθει όποιος θέλει να τα πάρει, ας έρθει να βεβαιώσει ότι είναι δικά του. Εάν είναι πολιτικοί επιχειρηματίες και είναι μαύρο χρήμα ή μαύρα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί, αναδρομική φορολόγηση κανονικά. Εάν δεν τα ζητήσει κανένας, δήμευση υπέρ του δημοσίου. Δήμευση, εκεί το πηγαίνουν το πράγμα. Εκεί το πηγαίνουν για να μπορούν να βγαίνουν μετά σε πληστηριασμούς, να τα χτυπάνε εύκολα, να τελειώνει το πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Από εκεί και πέρα, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο από το τελευταίο ισοζύγιο που βγήκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το 2012, 58 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες τοποθετήθηκαν σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, χρεόγραφα όπως λέγονται στην γλώσσα των οικονομολόγων, του εξωτερικού. 58 δις. 58 δις. Το 12, το 2012. Πλήρωσαν εφορία γι' αυτό? Όχι. Κουρεύονται μήπως αυτά? Όχι. Και εγώ ρωτάω, πώς είναι δυνατόν οι τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν κέρδη, είναι ελληματικές. Σωστά. Και τις χρηματοδοτεί το ευρωσύστημα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε με κρατικές εγγύησεις, δηλαδή και εγγύησεις του Έλληνα φορολογούμενου, είτε απευθείας με χρηματοδότηση από τον Έλληνα φορολογούμενο. Και εγώ ρωτάω, πού τα βρήκαν τα λεφτά να πάνε να κάνουν αγορές 58 δις? Πού τα βρήκανε. Και γιατί δεν φορολογήθηκαν? Γιατί δεν πάμε να τους πούμε εκτάκτως, ρε παιδιά? Ναι. Δηλαδή εδώ πέρα δεσμεύουμε καταθέσεις. Ναι, κύριε Καζάκη, έτσι μπορούμε να γίνουμε και εμείς τραπεζίτες και να έχουμε ολόκληρους τραπεζικούς ομίλους. Το αστείο είναι το εξής. Πέστε μου το ρίσκο που αναλαμβάνει ένας τραπεζίτης. Επιχειρηματίας δεν είναι? Βεβαίως είναι επιχειρηματίας. Πώς είναι δυνατόν να μην αναλαμβάνει ρίσκο? Βεβαίως και αναλαμβάνει ρίσκο. Αλλά κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και με τη μη φορολόγηση, ορίστε πώς δημιουργούνται τραπεζικοί γίγαντες. Ακριβώς. Και όσο περισσότερο είναι, όσο μεγαλύτεροι είναι οι τραπεζικοί γίγαντες, τόσο χειρότερα για την κοινωνία. Γιατί διαμορφώνονται καρτέλ τα οποία δεν ελέγχονται, ούτε μπορούν να ελεγχθούν. Και ταυτόχρονα, όσο μεγαλύτερα είναι αυτοί οι τραπεζικοί γίγαντες σε συνθήκες ύφεσης, δηλαδή σε συνθήκες μεγάλου προβλήματος ρευστότητας της τράπεζας, μεγάλου προβλήματος της εξυπηρέτησης των δανείων και όλα αυτά, τόσο μεγαλύτερα είναι τα κενά που αφήνουν. Δηλαδή τις μαύρες τρύπες στα ενεργητικά, που θα πρέπει να τις καλύψει ποιος? Ο Έλληνας φορολογούμενος, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής. Μα νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή η λεγόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η συντήρησή τους δηλαδή γίνονται από το χρήμα της τσέπης του κάθε Έλληνα και της Ελληνίδας. Ακριβώς. Πρωτόγνωρα πράγματα. Βεβαίως. Και μάλιστα προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό το πιο τρελό από όλα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, πριν από την Ευρωζώνη, πριν υπάρξει η Ευρωζώνη, δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό κάτι τέτοιο? Αντίθετα, έπαιρνες μέτρα, άφηνες τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν και να τις ανοικοδομούσε με το εθνικό του νόμισμα το κράτος. Πρόκειται για μια, πώς να το πούμε έτσι, μια πολιτική επιλογή του κ. Αλαβάνου που δεν έχει κανένα εκτόπισμα στην κοινωνία.
δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι το σχέδιο Β. Εγώ δεν ξέρω ούτε σχέδιο Α ούτε σχέδιο Β. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια ανάγκη. Και η ανάγκη αυτή πηγάζει από την κατάσταση του ελληνικού λαού σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε με απασχολεί η αναδιανομή ψήφων στον χώρο της αριστεράς. Σε αυτό στοχεύει ο κύριος Αλαβάνος. Τον ενδιαφέρει πώς θα αναδιαμηθούν οι ψήφοι ή αν θέλετε κοινοβουλευτική επιρροή στους χώρους της αριστεράς. Γι' αυτό και όλες σε αυτήν αναφέρεται. Δεν ούτε καν στον ελληνικό λαό. Αναφέρεται εφόσον βλέπει ότι στο ΚΚΕ αποσπάται ένα σημαντικό κομμάτι από το ΚΚΕ σήμερα. Γιατί υπάρχουν, είναι γνωστό ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε αυτό το κόμμα. Από την άλλη μεριά, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις που είναι όλο γνωστό και προσπαθεί να παίξει με αυτά. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα και δεν θέλω να εμπλακώ καθόλου σε αυτήν την ιστορία, διότι είναι παραπολιτική στις σημερινές συνθήκες. Το βασικό μας σήμερα θέμα είναι πώς θα οργανωθεί ο λαός να γλιτώσει από τον Αρμαγεδόνα. Και ο λαός δεν χαρακτηρίζεται ούτε από δεξιούς ούτε από αριστερούς. Είναι λαός. Πώς θα το καταλάβουμε επιτέλους αυτό, συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω, ας πούμε. Ναι, αλλά και ο λαός δεν το συνειδητοποιεί όμως, έχει μεγάλη ευθύνη τώρα σε όλη αυτή την ιστορία. Αυτό έχετε δίκιο. Πώς θα γίνει τώρα. Σε αυτό το έχετε δίκιο. Αλλά όσο συνεχίζουμε εμείς να το χωρίσουμε σε δεξιούς και αριστερούς, θα είναι ακόμη χειρότερα. Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Έτσι, κλείνοντας, και επειδή είναι προσωπική ερώτηση από το φίλο μας τον Γιάννη εδώ, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ρώτε τον κύριο Καζάκη, γιατί διακόπη η εκπομπή από τον Καρατζαφέρη. Κόπηκε. Γιατί. Δεν γνωρίζουμε, επίσημα δεν γνωρίζουμε. Δεν ξέρετε. Επίσημα δεν γνωρίζουμε. Απλά εγώ πιστεύω ότι έχουν αναγκαστεί, επειδή από ό,τι γνωρίζω από μια δήλωση που έχει κάνει ο Χάρης ο Μπότσαρης, ναι, ο οποίος ήταν και αυτός ο οποίος είχε κανονίσει για την εκπομπή, δηλαδή όταν είχε αναλάβει διευθυντής του ΑΡΤΕΦΕΜ, ναι, μας είχε ζητήσει να πάει η εκπομπή ΑΕ και με μεγάλη χαρά, επειδή ξέρουμε τον Χάρη τον Μπότσαρη και την ακεραιότητά του, στον βαθμό τουλάχιστον που αφορά τις συμφωνίες που. Ναι. Γι' αυτό δεχτήκαμε, με τη λογική ότι δεν θα παρέμβει κανένας. Από ό,τι δήλωσε στο Facebook το δικό του ο κ. Μπότσαρης, είπε ότι του ζητούσαν, όταν ήταν αυτός διευθυντής, να κοπεί η ραδιοφωνική εκπομπή, η εκπομπή ΑΕ, αλλά δεν δεχόταν. Μετά αποχώρησε ή τον αποχώρησαν, δεν ξέρω, από το ραδιόφωνο και την κόψανε. Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με δοσοληψίες παρασκηνίου πολιτικού χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο.